Τέιαν Μποντιρόγκα, σκηνή που μάλλον άφησε στην λύθη την βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, που σημαίνει και το τέλος της πορείας του στην φετινή Ευρωλίγκα. Τα βουρκωμένα μάτια του Μόλις και Μεταβίας καταφέρουν να συγκρατήσουν τον χύμαρο δακρύων, ενώ γύρω του το πλήθος δίνει τη δική του ερμηνεία στην έννοια απόλυτη αποθέωση. Για όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στο κλειστό του Sporting, τα λόγια είναι άνευ ουσίας. Ο Ντέγιο Μοντιρόγκα επέστρεψε στην Ελλάδα για να τεθεί αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Για πρώτη φορά. Αυτό που συνάντησε ούτε καν μπορούσε να το φανταστεί. Η συναισθηματική φόρτιση κορυφώνεται όταν η διοίκηση και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού του απονέμουν τιμητικές πλακέτες και αναμνηστικά δώρα, ενώ στην εξέδρα κρέμεται ένα πανό που αναφέρει: «Είσαι ένας από εμάς, έλα πίσω στο σπίτι». Όπως είπε και χθες πριν από το παιχνίδι, είναι κάτι το αναμενόμενο. Το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του και ενώ η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμης και ποιότητας επικρατώντας τελικά του Παναθηναϊκού με 84-66, προέκυψε η λαϊκή απέτηση. Yes, I understand. Answer is we are in competition. I cannot now only say it's correct. I am in thinking in about my club to do my best to give my best to Barcelona. We are in competition in EuroLeague in ACB League. I can say then I have contract with Barcelona. And I'm thinking about Barcelona. After, we will see what happened. Όταν πια το φύλλο αγώνας έκλεισε, φυλακίζοντας σχεδόν ισόβια τα όνειρα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στο Final Four του Τελαβίβ μετά τη δεύτερη ήττα του στη φάση των 16 της Ευρωλίγκα, ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης, που έμοιαζε περισσότερο σαν ένα γύρο θριάμβου. Ο Παναθηναϊκός υποκλήθηκε στο μεγαλείο μιας ανώτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα. Τι και αν ο Μποντιρόγκα βρέθηκε στο μεγαλύτερο διάστημα εκτός κλίματος, σιγά να μην κατάφερε να παίξει. Ο εκπληκτικός Χουάν Λαμπόμπα Λαβάρο και ο παίκτης κομπιούτερ Ηλιεύσκη όθησαν τους Καταλανούς επιμέρους σκορ 23, όταν οι πράσινοι προηγήθηκαν 46-42 στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Η διαφορά έφτασε στους 14 και όλα τελείωσαν. Όταν η ομάδα παίζει έτσι, θα ήθελε να ξεκινήσει πάντα από τον εαυτό του και να πάρει την ευθύνη επάνω του σαν προπονητής. Αλλά ειλικρινά πίστευα ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι απόψε. Θα παίζαμε πολύ καλύτερα. Παρόλο σκηνές ελάχιστες φορές έχουν διαδραματιστεί, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται πως ένας μεγάλος σε σημασία αγώνας μπορεί να περάσει στη δεύτερη μοίρα. Το σίγουρο είναι ότι ανάλογες στιγμές μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις όποιες ελπίδες του για πρόκριση. Περισσότερα θα μας πει Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ήταν μια βραδιά που θα τη ζήλευαν πολύ.
Ο Ντέγιο Μποντιρόκα επιστρέφει στην Ελλάδα ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού και γνωρίζει πραγματική αποθέωση από τους οπαδούς που έκαναν ένα γήπεδο να φλέγεται από ενθουσιασμό και εκτίμηση στο πρόσωπο του Σέρβου Άσου, το οποίο και αποτυπώθηκε σε πανό. I don't have words to say how I feel. I was very emotional for me. It was very good to see all these people, all these fans, to remember very good memories what we have. One more time, big ευχαριστώ πολύ for the how they received me, how I feel in the game. It was, I repeat one more time, was really big pleasure to play for the this club and for the fans like this. Με μάτια βουρκωμένα από συγκίνηση δέχεται μια ανθοδέσμη αναμνηστική μπλούζα κασκόλ το οποίο φυλά, καθώς επίσης τιμητική πλακέτα και το χρυσό τριφύλι διαχειρός των Παύλου και Θανάση Γιανακόπουλου. Λίγο αργότερα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ζητούν ρυθμικά την επιστροφή του Ντέγιαν στην ομάδα. Yes, I understand. So what? The answer? I must, you know, be honest with you. Yes, I understand. Answer is the we are in competition. I cannot now need say it's correct. I have contract with Barcelona and I am thinking about Barcelona. After we will see what happened. Was very good to remember all this. All this when I, if I say songs and to see all these people and was very very good and very emotional for the me. Μετά τη λήξη ο Μποντιρόγκα ευχαρίστησε τους οπαδούς κάνοντας το γύρο του θριάμβου στα Πατήσια, όμως δεν ήταν εκείνος που έκανε τη ζημιά, καθώς η καταιγιστική Ναβάρο και η Λεύσκη ήταν εκείνοι που υποχρέωσαν σε ήττα τον Παναθηναϊκό 84-66. Κατά του τίμω την Κροδάκο. Όταν η ομάδα παίζει έτσι. Я чую крайне в себе, мой посол. Θα ήθελα να ξεκινήσει πάντα από τον εαυτό του. И наверное, должен быть горд за и пораз яко тренер. Και να πάρει την ευθύνη πάνω του σαν προπονητής. Νίκη, βάλσα μου γιατί...